τρίγα πετάει. Είναι μόνο μία. Έλα τη δεις. Hello. Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα έχω πάλι παρέα. Εγώ. Πώς σε λένε? Με λένε Ελένη και είμαστε φίλες με τη Μαρίλα ένα πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, είμαστε σήμερα εδώ για να κάνουμε ένα... Είναι challenge ή tag? Tag πρέπει να είναι. Είναι ένα tag. Είναι το best friend tag και θα απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις που βρήκαμε. Βασικά, για να το κάνουμε λίγο πιο αστείο, για κάθε λάθος απάντηση θα πίνουμε... Ξίδι! Λίγο πριν λοιπόν διαβάσαμε τις ερωτήσεις και έγραφε κάθε μία στο χαρτί τι νομίζει για την άλλη. Παράδειγμα, ποια είναι η αγαπημένη μας ταινία. Η Ελένη λοιπόν έγραψε ποια είναι η δική μου αγαπημένη ταινία και εγώ έγραψα τη δική της αγαπημένη ταινία. Εάν εγώ μαντέψω λάθος την αγαπημένη της ταινία, θα πιω ένα σφινάκι ξύδι. Αν η Ελένη απαντήσει λάθος τη δική μου απάντηση, θα πιει αυτή ένα σφινάκι ξύδι. Λοιπόν, θα ξεκινήσει εσύ. Θα διαβάζω τις ερωτήσεις. Ναι. Και θα απαντάω. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Πότε και πώς γνωριστήκαμε? Τι απάντησες? Τρίτη γυμνασίου. Ναι. Εγώ τρίτης Δευτέρα. Ναι. Και γνωριστήκαμε στο σχολείο. Ναι, ισχύει. Αλλά δεν θυμάμαι πώς ακριβώς, δηλαδή τι είχε γίνει, ας πούμε. Ισχύει την πρώτη φορά και εγώ το ίδιο έχω γράψει. Δεν θυμάμαι πώς γνωριστήκαμε. Ωραία, δεν πήγε καμία. Αλλά γνωριστήκαμε τρίτη γυμνασία, οπότε δεν πήγε καμία. Είναι λίγο cheat, αλλά καμία δεν θυμάται την απάντηση, οπότε δεν πίνουμε. Αν μπορούσα να πάμε σε ένα μέρος του πλανήτη, πού θα ήταν και γιατί? Μα, περίμενε τώρα. Είναι διακοπές. Μα δεν ξέρω, έτσι λέω ότι δεν μόνιμα. Τι είπες για μένα? Αμερική. Ναι, μπράβο. Γιατί Αμερική απλά. Δεν έχει γιατί. Βασικά ευελπιστούσα να πεις Τόκιο. Είπα Ιαπωνία! Το έγραψες! Ωραία. Έγραψα Βρυξέλλες. Όχι. Όχι. Γιατί να πάω πάλι στις Βρυξέλλες? Δεν ξέρω. Και Νέα Υόρκη, γιατί είχες ενθουσιαστεί τότε που πήγες στις Βρυξέλλες. Ναι, ήταν ωραία, αλλά... Ποιες σφινάκι, δεν θα πήγαινα εκεί. Ούτε δεν ήθελες να πας. Ειλικρινά. Εκτός από το σπίτι σου. Σ' άρεσε. Και όλο μας. Βρυμά ξυδίλα. Ποιο είναι το αγαπημένο μας χρώμα? Μαύρο. Μοβ. Το βρήκες. Και εσύ. Φαγητό. Ποιο είναι το αγαπημένο μας φαγητό? Για σένα έβαλα μακ. Για σένα έβαλα μακ. Και έβαλα και ένα σλάς σοκολάτα. Ισχύει. Ναι, εγώ το μάθησα για σένα. Ναι. Ωραία, και εσύ για μένα. Ναι! Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος? Τι είπες? Της Αλληνής. Επειδή δεν θυμόμαι, νομίζω μου έχεις πει, αλλά δεν θυμάμαι. Και έχω δύο. Αλλά από αυτή που έγραψα, έβαλα αράχνες. Και το άλλο τι θα ήταν? Το να μείνεις μόνη σου. Ισχύουν και τα δύο. Indeed. Εγώ έγραψα, γιατί δεν θυμόμουν ότι μου έχεις πει. Έχω γράψει να μην έχεις πολλά subs. Και μέσα σε παρένθεση lol. Θα πιεις φινάκι. Τι είδες? Αν έμενες σε ένα νησί, ναι, απομονωμένος, ποια είναι τα τρία πράγματα που θα κρατούσες? Λοιπόν, εγώ για σένα έβαλα κινητό, ναι, τσιγάρα και αναπτήρα. Ισχύει! Μπέτσες! Για σένα έγραψα κινητό, ναι, σοκολάτα, ούψ, καθαρά εσώρουχα ή καλλιντικά. Καλλιντικά όχι τόσο, θα σου πάρω τα τρία. Σωστά δεν ήταν? Ναι, σωστά ήταν. Damn. Το αγαπημένο μου μέρος του σώματός μου. Λοιπόν, εσένα είναι τα βυζιά. Ναι! Και εμένα? Τα μάτια. Ναι! Πώς θα ήταν ο ιδανικός σύντροφος της καθεμίας, τέλος πάντων? Για σένα θα ήταν μορφωμένος. Ναι. Ήσυχος. Ναι. Ρομαντικός και δοτικός. Ω, ναι! Λοιπόν, εσένα έβαλα αστείο. Χωρίς ναι. κόμπλεξ. Ισχύει. Και μεγαλύτερο. Όχι μεγαλύτερο, στην ίδια ηλικία με μένα, Μαριλένα. Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να μοιάζει ένα τσινάκι. Holy fuck. Είναι ωραίο. Όχι. Τρέμω. Ρε, πώς το πίνεις αυτό? Ωραίο είναι όμως. Έχω ανεβάσει θερμοκρασία και βλέπω θολά. Αλήθεια σου λέω, έχω δακρύσει. Ποια είναι η αγαπημένη μας εποχή? Άνοιξη. Φθινόπωρο. Ούχι, γαμώτο, ήμουν σίγουρη. Και μπερδεύτηκα. Εντάξει, τα πιο εσύ τι έβαλες?
Για σένα έβαλα το φθινόπωρο. Για μένα είναι η άνοιξη. Α, ωραία, εσύ δεν είναι χειμώνα. Όχι! Λίγο για σένα. Ποια είναι η ιδανική δουλειά? Δεν θα ήταν αυτή η ιδανική δουλειά για σένα, δεν μπορούσα να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή και έβαλα game design. Ενώ δεν είναι αυτό, το ξέρω, αλλά δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο. Τα δατού, Μαριλένα. Τι είναι, γίνεται του artist. Ναι! Ναι, γαμού το! Γίνεται μου το! Αέρος συνοδός. Ναι. Και γραμματέας Ινστιτούτο ομορφιά. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό! Μετά χρειάζομαι σοκολάτα. Α, το είδα, γι' αυτό το είπα. Πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε προπόνηση, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε να βγαίνουμε μαζί. Και πήγα πάρα πολλά σινάκια. Και είναι τεκίλα. Οπότε πιστεύω είναι καλύτερη προπόνηση. Πας καλά. Πας καλά. Αν ήμασταν έξω μαζί, τι θα τρώγαμε? Ένα, δύο, τρία. Εντάξει. Τι είναι τα τρία πράγματα που κουβαλάμε πάντα μαζί μας? Μαζί σου? Ναι. Να το πω. Πες. Λιποζάν. Ναι. Καθρεφτάκι και γυαλιά ηλίου. Ναι. Τα πέτυχα. Ναι, τα κουβαλάω και αυτά. Λοιπόν, φορτιστή. Ναι. Τσιγάρα. Ναι. Και στυλό. Θα πω ναι, γιατί διστάζω, γιατί σε αυτή την τσάντα δεν έχω βάλει στυλό. Αλλά σε υπόλοιπες έχω, μαρκαδωράκια. Κάτι για να ζωγραφίζεις, δηλαδή. Το δέχομαι. Καλύτερο, γιατί δεν μπορώ να πιω κάτι άλλο. Τι σε ενοχλεί? Τι νομίζεις ότι ενοχλεί εμένα σε σένα? Και το αντίθετο. Ότι δεν βγαίνω συχνά. Όχι. Ότι εννοώ, περίμενε, να σου πω ότι εννοώ. Ότι επειδή εσύ θέλεις να βγαίνουμε εννοώ βράδυ και τέτοια ορισμένες φορές. Ναι. Εγώ βαριέμαι. Πού βαριέμαι? Δεν. Τι, το ετοιμάζει για μένα? Ναι. Πιστεύω, βασικά εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι μιλάς πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε πιέσαι σφινάκι. Αυτό. Ναι. Απάντησα ότι πιστεύω ότι σε ενοχλεί πάνω μου. Ότι σπαταλάω τα λεφτά μου πάρα πολύ εύκολα και. Ισχύει. Με ενοχλεί που δεν μπορώ να διαχειριστώ εγώ τα λεφτά σου. Που δεν μπορώ να σου πω αυτό το χρειάζεσαι και αυτό δεν το χρειάζεσαι. Για εσάς. Για εσάς. Έλα! Βίβες. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Προτείνετε μας και κάτι άλλο στα σχόλια. Below στα comments. Ελπίζω να μην σας πειράξει που δεν γνωρίζετε την Ελένη, θα τη μάθετε, γιατί έχω σκοπό να φέρνω συχνά. Γιατί είμαι σονάρα. Ναι. Και μου το ζητάει συνέχεια. Λείψε αίματα. Κάντε στην περιγραφή, θα βρείτε όλα τα social media που έχω. Να κάνετε like στη σελίδα μου στο Facebook, να με βρείτε στο Instagram. Τι άλλο έχω? Έχω και Snapchat. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να ξαναδείτε τέτοιο βίντεο, αν σας αρέσουν γενικά τα tags, τα challenge και όλα αυτά τα πράγματα. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Εμείς. Α. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε πότε ανεβάζω καινούριο βίντεο και να το βλέπετε πρώτοι. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Γεια σας!